Κάλεσε τον κύριο Παπανδρέου να μιλήσει με τη γλώσσα της αλήθειας στο λαό και όχι με αντιφάσεις, γενικολογίες και υποσχέσεις, όπως είπε, και θα μας πει τώρα περισσότερα ο Στράτος Μπαλής. Στράτο. Σταυρούλα, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα και του Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας λήφθη η απόφαση στην πορεία μέχρι τις εκλογές να ξεκινήσει μια αποδόμηση των όσων εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Παπανδρέου, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό, με συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Είναι ενδεικτικό ότι μετά από τη συνεδρίαση, η οποία κράτησε μία μισή ώρα, ο κύριος Γιώργος Σουφλιάς έκανε μία πολύ σκληρή δήλωση και είπε πως όλοι περίμεναν από τον κύριο Παπανδρέου να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας στον ελληνικό λαό λόγω της κρισιμότητας της στιγμής. Ωστόσο, ο κύριος Παπανδρέου επέλεξε τις αντιφάσεις, τις γενικολογίες και τις υποσχέσεις, όπως είπε ο κύριος Γιώργος Σουφλιάς. Κατά τον υπουργό Πεχοδέ, ό,τι εξήγηλε ο κύριος Παπανδρέου είναι ανεφάρμοστο. Και όσα από αυτά μπορούν να εφαρμοστούν θα είναι καταστροφικά, όπως είπε, για την οικονομία. Είχαμε πει, Σταυρούλα, και τις προηγούμενες ημέρες πως στη Νέα Δημοκρατία περιμένουν να δουν την εμφάνιση του κυρίου Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη και μετά να τον κρίνουν λέξη προς λέξη, όπως μας είχαν πει χαρακτηριστικά. Αυτό που προκάλεσε πάντως αίσθηση, Σταυρούλα, πριν δούμε τη δήλωση του κυρίου Σουφλιά, είναι ότι αμέσως μετά που μας έκανε τη δήλωση ο κύριος Σουφλιάς επέστρεψε και μας είπε χαρακτηριστικά πως εύχομαι και πιστεύω αυτά που σας είπα σήμερα εδώ να μην σας τα επενθυμίσω και να μην τα επενθυμίσω και στον ελληνικό λαό μετά τις κάλπες, είπε ο κύριος Γιώργος Σουφλιάς. Για να ακούσουμε λοιπόν ακριβώς αυτή τη σκληρή δήλωση που έκανε. Προημερών σας θυμίζω ότι είχα τονίσει ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κύριος Παπανδρέου να χρησιμοποιήσει την γλώσσα της αλήθειας για να αντιμετωπιστούν τα δύο πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει η οικονομία, το δημόσιο χρέος που είναι μια κληρονομιά δεκαετιών, αλλά και του που δημιουργείται λόγω του χρέους, λόγω της διεθνούς αυτής συγκυρίας οικονομικής κρίσης και άλλων αιτιών ή διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας. Δυστυχώς δεν συνέβη αυτό. Έπρεπε αντί να εμφανίσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένα μέτρα, κατέφυγε σε γενικολογίες, σε υποσχέσεις, θα έλεγα δε και σε αντιφάσεις, και τα λίγα μέτρα τα οποία εξήγηλε δεν αντιστοιχούν τις ανάγκες των καιρών. Θέλω δε να τονίσω το εξής, ότι δεν υπάρχει παράδειγμα στον κόσμο μια χώρα με μεγάλο δημόσιο χρέος και μεγάλο δημόσιο έλλειμμα να προοδεύει και η οικονομία της να βρίσκει την ανταγωνιστικότητά της στο διεθνή ανταγωνιστικό ορίζοντα. Καμία απολύτως χώρα. Οι μεν υποσχέσεις τις οποίες έδωσε, πιστεύω ακραδάντως ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν. Αλλά και αν θεωρήσουμε ότι θα πραγματοποιηθούν, θα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στην οικονομία. Οι γενικολογίες, οι ασάφειες και οι αντιφάσεις δημιουργούν σύγχυση. Αυτές δε οι προτάσεις για τις αρμοδιότητες του κράτους, οι παλιά σκοπής προτάσεις, και αναφέρομαι δηλαδή στην Ολυμπιακή, στις τράπεζες, αναφέρομαι στον ΟΤΕ, που σήμερα κάποιος εκ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρυσογοίδης, μου είπαν ότι τα πήρε πίσω. Αυτές οι παλιά σκοπής προτάσεις λοιπόν για τις αρμοδιότητες του δημοσίου θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα και όχι μόνο δεν θα ωφελήσουν την οικονομία, αλλά θα αποτρέψουν και τις τελευταίες περιπτώσεις που υπάρχουν για επενδύσεις στη χώρα μας, εξωτερικές επενδύσεις εννοώ. Είναι καιρός ακόμα μέχρι τις εκλογές, ο κύριος Παπανδρέου και το να αντιληφθούν ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες, να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα της αλήθειας και να καταλάβουν ένα απλό πράγμα, ότι έτσι όπως είπα είναι τα προβλήματα της οικονομίας, δεν μπορούν να λυθούν με ευχάριστα μέτρα. Αναγκαστικά τα μέτρα θα είναι δυστάριστα και τότε μόνον θα είναι ωφέλιμα. Ανεβαίνει λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση Στράτο Μπαλή, με αιχμή βεβαίως του δόρατος να είναι πάντα η οικονομία. Είδαμε και την σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας σε γυναίκες του κόμματος. Σκληρή επίθεση στον Γιώργο Παπανδρέου, με αφορμή βεβαίως την παρουσία του το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Και σε ανάλογο κλίμα θα είναι και η σημερινή ομιλία του κυρίου Καραμαλή στους μικρομεσαίους το απόγευμα, Σταυρούλα, καθώς έχει αποφασιστεί στην Νέα Δημοκρατία να κριθεί στο σύνολό της η παρουσία του κυρίου Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη. Και για τα
πολιτικά, τις οικονομικές εξαγγελίες που έκανε ο κ. Παπανδρέου, αλλά και για τα πολιτικά. Και γι' αυτό δεν ήταν τυχαίο ότι χθες ο κ. Καραμαλής επανέφερε το θέμα του Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, ένα θέμα το οποίο θεωρούν σημαντικό στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Θεωρούν πως είναι μια πολιτική θέση αυτή που εξέφρασε ο κ. Παπανδρέου, ότι δηλαδή η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα μόνο της μίας πλευράς. Και αυτό αναμένεται να γίνει και το επόμενο διάστημα, αλλά και το απόγευμα που ο κύριος Καραμαλής θα μιλήσει στους μικρομεσαίους. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε χθες. Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκαν τον Πρωθυπουργό οι γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Καραμαλής χαρακτήρισε αόριστα και ανέφικτα τα μέτρα που πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για έξοδο από τη διεθνή οικονομική κρίση και έκανε λόγο για εξωπραγματικές παροχές. Υπόσχονται αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό σε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Πόσο όμως, όταν ο πληθωρισμός είναι κάτω από το 1%, τι ακριβώς εννοούν, να τις φτάσουν στο 1% ή στο 1,5%? Ο χαμηλόμισθος πόσα θα έπαιρνε σε μια τέτοια περίπτωση? 100, 150 ευρώ το χρόνο? Ξέχασαν ότι φέρω σπίτι 500 ευρώ? Αν μιλούν για μεγαλύτερη αύξηση, ποια είναι αυτή η μεγαλύτερη αύξηση? Ποιοι ευνοούνται και ποιοι πληρώνουν? Έως πρόσφατα αμφισβητούσαν το Ταμείο Εγκυοδοσίας και στρέφονταν κατά του πλαισίου για τη ρευστότητα στην οικονομία. Τώρα, εκείνα που κατεψήφισαν, εκείνα που πολέμησαν, γίνονται βάση υποσχέσεων. Πού είναι η συνέπεια? Ποια είναι η αξιοπιστία που τους απέμεινε? Μιλούν για επαναδιαπραγμάτευση διεθνών ενεργειακών συμφωνιών. Τι πραγματικά σκέφτονται για τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη? Ποιον εξυπηρετεί αυτή η αναμόχλευση? Τι συμβαίνει? Εμφανίζονται έτοιμοι να επανακρατικοποιήσουν την Ολυμπιακή, τον ΟΤΕ. Από πού θα βρουν τους πόρους? Ποια αξιοπιστία εκπέμπουν στη διεθνή κοινότητα? Η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχε σαν στόχο την παραπλάνηση των πολιτών, είπε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται με απλόχερες παροχές. Περίμενα βέβαια την αοριστία, τις γενικολογίες, τα ευχολόγια. Όμως δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα ξεπερνούσε κάθε όριο στην κατεύθυνση αυτή. Η απουσία οποιουδήποτε σοβαρού μέτρου οικονομικής πολιτικής αποδεικνύει πως δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε τη συστράτευση όλων προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει και αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Όλες και όλοι στην πρώτη γραμμή. Αυτή είναι και η δική μου δέσμευση. Μαζί θα αλλάξουμε αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Μαζί θα μεταρρυθμίσουμε αυτά που πρέπει να μεταρρυθμιστούν. Μαζί θα κερδίσουμε τη νέα προοπτική. Είμαι και θα είμαι μαζί σας μπροστά στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Προσιλωμένος στον αγώνα για τα κοινά μας οράματα. Αποφασισμένος να δικαιώνω τις προσδοκίες σας. Αποφασισμένος να κάνουμε τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας νίκη από τη διεθνή κρίση. Νίκη για την Ελλάδα. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και βεβαίως, Στράτο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σήμερα στην ανακοίνωση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε μάλιστα και την επιστολή του κυρίου Μαγκίνα, με την οποία γνωστοποιεί ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Πότε αναμένεται η ανακοίνωση των ψηφοδελτίων? Αυτό που μας λένε από την Ριγκύλη Σταυρούλα είναι πως ότι το αργότερο έως αύριο θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια. Κάποιοι λένε μάλιστα πως ίσως αυτό γίνει και το απόγευμα, καθώς τα περισσότερα έχουν κλείσει, εκτός βέβαια από το ψηφοδέλτιο επικρατείας, το οποίο θα ανακοινωθεί τελευταίο. Κάποιες μάλιστα πληροφορίες λένε πως στις επόμενες ώρες ο κύριος Καραμαλής ίσως συναντηθεί και με την κυρία Γιαννάκου, που είναι ένα πρόσωπο το οποίο ακούγεται ότι έχει κλειδώσει για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Από εκεί και πέρα, φαίνεται πως τα ψηφοδέλτια σε όλες τις περιφέρειες, στο μεγαλύτερο μέρος, στο μεγαλύτερο κορμό τους, έχουν κλείσει μετά από ένα μπαράζ τηλεφωνικό.
έγινε τις τελευταίες ώρες στη Ριγύρη, κυρίως στον γραμματέα του κόμματος, στον κύριο Ζαγορίτη. Ναι. Λίγες ώρες λοιπόν πριν ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια, ήρθε αυτή η επιστολή από τον κύριο Βασίλη Μαγκίνα, με την οποία γνωστοποιεί ότι δεν θα είναι υποψήφιος σε εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. Πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο κύριος Μαγκίνας είναι ένας από τους παλαιότερους κοινοβουλίου, εκλέγεται από το 1993 στην Ετρολοακαρνανία. Και το όνομά του είχε μπλακεί σε μια υπόθεση πολεοδομικής παράβασης, η οποία είχε ταλαιπωρήσει αρκετά και το κυβερνητικό στρατόπεδο. Μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα από την επιστολή που έστειλε ο κύριος Μαγκίνας. Mm-hmm. Αγαπητέ Πρόεδρε, αναφέρει: όπως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες με την επιμακρών δημόσια αμφισβήτηση της υποψηφιότητάς μου, αποφάσισα να μην διεκδικήσω την ψήφο των συμπολιτών μου, οι οποίοι για πολλά χρόνια με τίμησαν με τη στήριξή τους. Ομολογώ ότι η εξέλιξη αυτή με προσβάλλει και με αδική, αφού δεν αισθάνομαι ότι υπέχω κάποια πολιτική ή άλλη ευθύνη, την οποία οφείλω να αναδεχθώ. Προέχει ωστόσο η παράταξη και κυρίως το συμφέρον του τόπου, καταλήγει στην επιστολή του Σταυρούλα ο κύριος Μαγκίνας. Εμφανίσει πικρία, έτσι. Το ερώτημα βέβαια τώρα μετά τους κυρίους Ελιάπη και Βουλγαράκη, ο οποίος ειρήσει τον παρόδο δεν ήταν εδώ σήμερα. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Βουλγαράκης είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, έχει πει ότι δεν θα είναι υποψήφιος σε εκλογές και σήμερα δεν ήταν εδώ στο Πολιτικό Συμβούλιο. Έρχεται και η επιστολή του κυρίου Μαγκίνα. Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν αυτή το δρόμο τον επιλέξουν και κάποια άλλα πρόσωπα, το όνομά τους ακούγονται πως θα είναι εκτός ψηφοδελτίων, ναι, ή αν θα περιμένουν πρώτα τις ανακοινώσεις επισήμως για το ποιοι μετέχουν και ποιοι όχι στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, Στράτο, θα τα πούμε σε λίγο έτσι κι αλλιώς. Να πούμε τώρα ότι στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση στη μνήμη του Γιάννου Κρανιδιώτη. Το απόγευμα ο κύριος Παπανδρέου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η Λίνα Μπεθάνη, η απεσταλμένη μας στην Κύπρο. Λίνα. Στη Λευκοσία λοιπόν θα βρίσκεται σε λίγη ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθώς στις 6 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Χριστόφια, σε μια κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό. Ο Σταυρούλα από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε πως στηρίζει την προσπάθεια για λύση που γίνεται στις απευθείας συνομιλίες Χριστόφια Ταλάτ. Θα πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Παπανδρέου έχει δηλώσει πως την πληγή του Κυπριακού έχει ανοίξει πρόσφατα ένα παράθυρο ελπίδας με το όραμα του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και όλης της πολιτικής ηγεσίας της Κύπρου για μια επανενωμένη ευρωπαϊκή Κύπρο χωρίς έξωθεν επιβολές, τεχνητά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησία. Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον κύριο Χριστόφια, ο κύριος Παπανδρέου μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ναι, θα μεταβούν στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης για τον Γιάννο Κρανιδιώτη. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το ΙΣΑΜΕ, καθώς συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τον αναπάντηχο χαμό σε αεροπορικό ταξίδι για το Βουκουρέστι του Γιάννου Κρανιδιώτη μαζί με τον γιο του, δημοσιογράφους και μέλη της Ελφούς εδώ από την ΕΡΤ. Βεβαίως, mm-hmm, του Δημήτρη του Πανταζόπουλου και άλλους συναδέλφους, του Γιάννου Κρανιδιώτη, πως διπλωμάτης και αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, αγωνίστηκε για το Κυπριακό και συνέβαλε στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μέχρι μάλιστα την ώρα αυτή η Σταυρούλα, όσον αφορά την επίσκεψη του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την κρίσιμη καμπή του Κυπριακού εδώ στην Λευκοσία για τις συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να σε ευχαριστήσουμε, Λίνα Μπεθάνη. Χθες ο κύριος Παπανδρέου έδωσε το στίγμα της οικονομικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε λοιπόν αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Παπανδρέου.